με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Κορυφαία στιγμή το συγκινητικό μήνυμα που συνοδεύτηκε από μια άκρος εντυπωσιακή πτήση με λυγμούς που έκοβαν την ανάσα του πιλότου F-16 της ομάδας ΖΕΦΣ. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά στο βίντεο του Γιάννη Ανιφαντή. Υπερασπίζοντας στρατεύματα μας, είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε τα ίδια. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον ελληνισμό απανταχού της γης. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΦ της πολεμικής αεροπορίας σκορπά ρίγη συγκίνησης. Κύριε Πισμιναγέ, γιορτάζουμε σήμερα τους ήρωες που πολέμησαν στο αλβανικό έπος και θυσίασαν και τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Και μαζί όλους εσάς, τις ένοπλες δυνάμεις, άγνωστους φρουρούς που διασφαλίζετε την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία μας. Η πατρίδα σας ευγνωμονεί. Χρόνια πολλά και καλές προσγειώσεις. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Το κλασικό Leopard 2 Shell. Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του Όχι ξεκινά στις 11 και διαρκεί πάνω από 2 ώρες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον έχοντα το γενικό. Ο έχουν το γενικό πρόσταγμα, υποστράτηγος Ηλιόπουλος, απευθύνει χαιρετισμό προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η στρατιωτική παρέλαση ξεκινά. Την εντύπωση κλέβουν τα νέα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Μάρντερ που παρελάβουν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε τα πολύ ωραία πλάνα που έχουν καταφέρει να έχουν ως σκηνοθέτης και οι εικονολήπτες μας. Ενώ στη συνέχεια περνούν τα νέα τεθωρακισμένα τροχοφόρα οχήματα αναγνώρισης M1117 που ενισχύουν μονάδες των νησιών αλλά και του Εύρου. Το παρόν και το μέλλον της πολεμικής αεροπορίας εμφανίζονται μαζί στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε εδώ ένα πραγματικό. Το ιστορικό Spitfire MJ-755 πετά μαζί με ένα F-16. F-16, Mirage, F-4 αλλά και τα νέα Ραφάλ σκίζουν τον ουρανό. Και εδώ βλέπουμε την πρώτη διέλευση των αεροσκαφών. Κάμερα μέσα σε ένα ελικόπτερο τύπου Huey απαθανατίζει την απογείωσή του από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Την ίδια ώρα, ελικόπτερα Απάτσι και τύπου Σινούκ περνούν πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ζήτω το πολεμικό ναυτικό! Ζήτω! Καλύφτε! Έκανε και κανονιοβολισμούς. Στο Θερμαϊκό βρέθηκαν οι φρεγάτα Σπέτσε και το αρματαγωγό Ρόδος και Σάμος, τιμώντας τις εκδηλώσεις. Και το αντιτορπιλικό βέλος που έχει γίνει το πόσιμο της πόλης τα τελευταία χρόνια. Από τα τελευταία αντιτορπιλικά. Η παραλιακή λεωφόρος της Θεσσαλονίκης γέμισε από νωρίς με κόσμο που ήρθε να θαυμάσει την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Μεγαλοπρεπής η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη. Την παράσταση έκλεψαν οι εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις Χρήστο, αλλά και τα τεθωρακισμένα Μάρντερ. Πράγματι, Μάρκο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές και μεγαλειώδεις παρελάσεις που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα τελευταία χρόνια και σίγουρα ήταν και από τις μεγαλύτερες, καθώς διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μαζική και η προσέλευση των Θεσσαλονικαίων. Νομίζω ότι είχαμε πολλά χρόνια και εξαιρώ φυσικά και τα χρόνια της πανδημίας να δούμε τόσο πολύ κόσμο να κατεβαίνει και να συμμετέχει με το θερμό του χειροκρότημα σε αυτήν την μεγαλειώδη παρέλαση, η οποία άρχισε στις 11 ακριβώς ενώπιον της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, με τα πολιτικά τμήματα, παρέλασαν μαθητές, παρέλασαν πρόσκοποι, οδηγοί, εκπρόσωποι εθνικοτοπικών σωματείων και εθελοντικών οργανώσεων για να ακολουθήσει η πράγματι εντυπωσιακή παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων. Για μία ακόμη φορά το θερμό χειροκρότημα των Θεσσαλονικαίων και όχι μόνο απέσπασαν οι άντρες των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι για ακόμη μια φορά εντυπωσίασαν με το παράστημά τους αλλά και τον συγχρονισμό τους. Βέβαια, δεν ήταν λίγες οι φορές που αναγκαστήκαμε όλοι μας, όσοι βρεθήκαμε, είχαμε τη χαρά να βρεθούμε εδώ στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, δεν ήταν λίγες οι φορές που έπρεπε να στρέψουμε το βλέμμα μας ψηλά στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για να θαυμάσουμε όχι μόνο τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και της αεροπορίας στρατού που έκαναν εντυπωσιακές διελεύσεις. Βέβαια, η παρέλαση είχε κορυφαίες στιγμές,
αυτές τις διέλευσεις του αναπαλαιωμένου αεροσκάφου Spitfire του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός αεροσκάφους που ήρθε από το Αεροπορικό Μουσείο της Αθήνας εδώ για να συμμετάσχει στην παρέλαση και πραγματικά εντυπωσίασε τους πάντες, όπως επίσης και τα αεροσκάφη Rafale, τα οποία πέταξαν για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια, όπως είδαμε και στο βίντεο, όπως όλοι μας γνωρίζουμε και από παλαιότερες παρελάσεις και από προηγούμενες χρονιές, τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μια φορά το αεροσκάφος F-16 Zeus της πολεμικής αεροπορίας, του ειδικού μήνους επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας, που όχι μόνο κυριολεκτικά μας έκοψε την ανάσα με τους ελιγμούς και τις διελεύσεις του. Νομίσαμε σε κάποιες στιγμές ότι έξινε τις οροφές των πολυκατοικιών εδώ στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα λόγια του ο Σμιναγός Γιακουμής ήταν συγκλονιστικός, καθώς απευθύνθηκε με ιδιαίτερο τρόπο προς όλους μας, δίνοντας το δικό του μήνυμα, το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι αποτελεί το μήνυμα των ανθρώπων, των στρατευμένων νιάτων, των ανθρώπων που υπηρετούν στις υπηρεσίες προστασίας του πολίτη, αλλά και της εθνικής άμυνας, που με τόσο άψογο τρόπο παρέλασαν και σήμερα εδώ στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, Μαρκό. Ήταν συγκλονιστικό φυσικά και το μήνυμα του πιλότου της ομάδας επιδείξεων ZEVS με το F-16. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Νικολαίδη.